Ο αξιότιμος πρόεδρος πολύ εύστοχα και πολύ εύγλωτα παρουσίασε την αποστολή του κινήματος και την εστίασε σε δύο πεδία αναφοράς που είναι η αναπηρική κοινωνία και η σχέση κεντρικού κράτους και αναπηρικού κινήματος και αναπηρικής κοινωνίας. Επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια, αυτονόητα, μίλησε για το εύλογο προηγουμένως, εγώ θα μιλήσω για το αυτονόητο, αυτονόητα η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι συνεργάτης. Σε ένα άλλο επίπεδο από αυτά τα δύο στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος, διότι εκεί το κίνημα κάνει τη δουλειά του και την κάνει καλά από ό,τι φαίνεται. Εκεί που η αυτοδιοίκηση οφείλει να παρέμβει και τουλάχιστον εμείς εδώ προσπαθούμε αυτό να κάνουμε, πάντα σε συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα της περιοχής μας, είναι πρώτον να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές οι οποίες θα δώσουν τα αυτονόητα δικαιώματα προσβασιμότητα στην πόλη. Σεβασμιότητα, είπε προηγουμένως μια φιλική πόλη. Σεβασμιότητα, είστε πολύ ευγενικός, πάντα είστε ευγενικός μαζί μας. Εγώ λέω ότι ο στόχος μας είναι να γίνει φιλική η Κομοτηνή. Είναι βέβαια πιο φιλική από άλλες πόλεις. Αλλά ο στόχος μας είναι να γίνει πραγματικά φιλική. Σε αυτό λοιπόν, όσες υποδομές και να κάνουμε, γιατί είπα από την πρώτη αποστολή μας είναι οι υποδομές, δεν θα αποδώσουν εάν το σύνολο της κοινωνίας δεν έχει μια πραγματική αντίληψη για το ποια είναι η σχέση της κοινωνίας με τους ανθρώπους με αναπηρία και το αντίστροφο. Όσες ράμπες και να κάνουμε, όταν θα παρκάρει ο Δημότης της Κομοτηνής, της Καβάλας, της Ξάντης μπροστά στη ράμπα, η ράμπα είναι σαν να μην έγινε. Λοιπόν, επομένως η δουλειά της αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Εκκλησία που έχει μεγάλη προσβασιμότητα στην κοινωνία και μεγάλη απήχηση, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς και κυρίως με το αναπηρικό κίνημα, η αποστολή μας επομένως περισσότερο και από τις ράμπες ή τις άλλες υποδομές, τα ηχητικά στους σηματοδότες και όλα τα υπόλοιπα που μπορώ να πω σαν υποδομές, είναι στο να παρέμβουμε στην κοινωνία έτσι ώστε να μάθει να σέβεται τι, το αυτονόητο δικαίωμα όλων. Εκεί είναι η δύσκολη δουλειά και εκεί θα γίνει με συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα. Εγώ ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Δεν κάναμε τίποτα. Θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα πριν.